είσαι! Γιάννο! Όρι! Έλα, Πέτρο, μη γίνεσαι δειλός! Μη φοβάσαι! Παιδιά! Ο πλανήτης Λούριν. Ναι, τα παιδιά είναι καλά. Μόλις έφτασαν στο σπίτι. Είναι λίγο τρομαγμένα. Δεν ξέρω. Δεν μου λένε που πήγαν. Όχι, δεν πρέπει να ανησυχείς. Είναι καλά τώρα. Ω, ναι, ναι, τρομερή καταιγίδα. Μόλις τώρα ξαναήρθε το ρεύμα στην περιοχή. Εσείς έχετε? Δεν υπήρχε ηλεκτρικό σε όλη την πόλη. Ακόμα και η γεννήτρια έκτακτης ανάγκης νοσοκομείου δεν λειτουργήσε. Ευτυχώς που δεν χτύπησε κανείς. Τι βλέπετε, παιδιά? Α, τη ζωή του 2000. Γιατί το άλλαξες? Αφού βλέπουμε. Καλά, συγγνώμη, συγγνώμη. Λοιπόν, παιδιά, τι θα λέγατε για λίγο ζεστό τσάι, ε? Μιλούσκα, φέρε στα παιδιά λίγο ζεστό τσάι. Έρχεται. Πέτρο, μόλις μίλησα στο τηλέφωνο με τη μαμά σου. Ανησύχησε, ξέρεις. Μπόρις, δικό σου. Ευχαριστώ. Πες μου, έχεις ακόμα πονοκέφαλο? Θα σε περιμένω το πρωί. Μην το ξεχάσεις. Μπορώ να έρθω γύρω στις 10 η ώρα. Δεν θα ήθελα να χάσω το πρώτο μου μάθημα. Καλά. Αν έρθεις στις 7, θα είσαι στην ώρα σου για το πρώτο μάθημα. Τώρα άνοιξε το στόμα σου. Ωραία. Άνοιξε το καλά. Πιο πολύ. Κράτα το για ένα λεπτό. Εντάξει. Τώρα θα βάλουμε αναισθητικό. Λοιπόν, πόνεσες καθόλου? Με ακούς? Πόνεσες? Αυτό σημαίνει ότι δεν πόνεσες. Με ευχαριστώ. Ναι. Ωραία. Ξέπλυνε τώρα το στόμα σου. Θα μου δώσετε ένα σημείωμα για το σχολείο μου? Θα είσαι στην ώρα σου. Ο επόμενος, παρακαλώ. Μας βάζουν απουσία ακόμα και για ένα λεπτό. Συμπλήρωσε τα άλλα μόνος. Ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι, η ιστορία μας είναι μεγάλη. Η περιοχή αυτή ονομάστηκε τα Βράχια των Δράκων, του Δράκου Πέρις, του Δράκου Ρούμπενς και του Τράμπεσταϊ. Αυτά τα ονόματα διατηρούνται από το Μεσαίωνα. Και τώρα ακούστε προσεκτικά το θρύλο για τους τρεις δράκους που για πρώτη φορά αναφέρεται στα χρόνια της μεγάλης αυτοκρατορίας της Μοράβιας. Ναι, ναι, στη μεγάλη αυτοκρατορία της Μοράβιας. Ποιος λείπει? Ο Μπράμπιτς. Λοιπόν, θα γράψουμε τώρα μια ωραία έκθεση. Θέμα: πώς φαντάζονται τα παιδιά τον κόσμο και τη ζωή του 2000. Βγάλτε όλοι τα τετράδια. Έχω ερευνήσει αυτά τα μέρη και μπορώ να σας πω ότι οι μεγάλοι αυτοκράτορες της Μοράβιας ζούσαν εδώ, ακριβώς εδώ που βρισκόμαστε. Λέγεται ακόμα ότι οι τρεις δράκοι ζούσαν και αυτοί εδώ. Άναβαν φωτιές και κατέστρεφαν τα πάντα. Κυνηγούσαν ζώα, πουλιά, ακόμα και ανθρώπους. Στο τέλος της ιστορίας μας, ο Βράσκο της Κάλκα, ένας υπότης, έδιωξε τους δύο δράκους και φυλάκισε τον τρίτο δράκο ακριβώς εδώ, κάτω από τη γη. Γεια. Γεια σου. Χτύπησες? Όχι πολύ. Να, αυτό είναι το αποτέλεσμα της καταιγίδας. Ας επαναλάβουμε το τελευταίο μας μάθημα. Θέλει κανείς να μας το πει? Κανείς? Α, Μπράμπιτς. Μπράμπιτς. Καλημέρα, Μπράμπιτς. Έλα στον πίνακα. Για έλα, Μπράμπιτς, και πες μας τι είπαμε στο τελευταίο μας μάθημα. Το περασμένο μας μάθημα μιλήσαμε για το πώς ένα σώμα μπορεί να γίνει για ένα μικρό χρονικό διάστημα μαγνήτης. Αυτό επιτυγχάνεται αν βάλουμε αυτό το σώμα σε ένα μαγνητικό πεδίο. Στοπ, στοπ, στοπ! Έτσι μαγνητίζεται ένα ηλεκτρικό κύκλωμα όταν δημιουργηθεί έξω από μια ηλεκτρική ροή, προκαλεί έλξεις, περιστροφές, και με ένα ανοιχτό ηλεκτρικό κύκλωμα μπορούμε να μετακινήσουμε ένα κομμάτι χαρτί γύρω και μέσα στο πινί. Το ομοιογενές σώμα. Το ομοιογενές σώμα. Το βάρος και το ειδικό βάρος του όγκου καθορίζουν την ομοιογένεια ενός αντικειμένου. Για παράδειγμα, μια αλουμινένια βέργα. Για να βρούμε αν αυτή η βέργα είναι από το ίδιο υλικό, την κόβουμε σε μικρά κομμάτια. Έπειτα συγκρίνουμε τα κομμάτια μεταξύ τους, προσέχοντας ο όγκος τους να είναι ο ίδιος. Μπράμπιτς, ποιος σου τα λέει αυτά? Ποιος σου τα μεταδίδει? Κανείς. Ακούω, Πέτρο. Αυτό πρέπει να είναι κάποιο τρίκ. Μπράμπιτς, Μπράμπιτς. Σε ξέρω καλά, αγόρι μου. Την τελευταία φορά σου έβαλα γάμα κατά ανάγκη. Κατάλαβες, Μπράμπιτς? Δεν θα σε βαθμολογήσω καθόλου σήμερα. Ισυχία. Αύριο θα βάλω διαγώνισμα.
Κάτσε κάτω. Πάντως, όσο και αν προσπαθήσεις, δεν θα σου βάλει αλφα στη φυσική. Γιατί με ζηλεύεις? Εγώ να ζηλέψω εσένα. Πάντα εγώ είχα χαμηλότερους βαθμούς από σένα. Γιατί να είμαι πάντα εγώ ο χαζός? Γιατί είσαι? Για ξαναπες το αυτό. Χαζός. Δεν σε ζηλεύω καθόλου, αλλά μου δίνεις τα νεύρα ο τρόπος σου. Τώρα θα σου δείξω. Σταματήστε τώρα. Κάνετε σαν μικρά παιδιά. Πάρε αυτό. Ωραία. Πες μου μόνο τι έκανα και σε πείραξε. Προχτές πήρα δέλτα στη φυσική. Γιατί δεν είχα διαβάσει τίποτα, έτσι. Και μετά το σχολείο πήγαμε στο βράχο μας και έμεινα εκεί μέχρι το βράδυ. Αυτό είναι αλήθεια? Το διάβασα μόνο μια φορά. Ύστερα το ήξερα όλο απ' έξω. Μπορείς να το αποδείξεις αυτό? Διάβασα μόνο μια φορά τη φυσική, στορκίζομαι. Και όταν γύρισα σπίτι δεν την ξαναδιάβασα. Πέτρο, πέρασες καλά στον πατέρα μου? Με πόνεσε, μου έκανε δύο ενέσεις. Τι σχέση έχει με τη φυσική? Ίσως να φταίει το δόντι σου γι' αυτό. Εδώ κάθισα και διάβασα τη φυσική μια φορά. Αυτό είναι καινούργια έκδοση, δεν θα την έχει διαβάσει ακόμα. Δείξε μας πώς έγινε το θαύμα. Τεχνολογία της καταχώρησης έχει μεγάλες δυνατότητες στην παρουσίαση καλύτερων αποτελεσμάτων σε ποιότητα και σε ταχύτητα, πράγμα που η παλιά τεχνολογία δεν θα μπορούσε. Απίστευτο! Για να δω. Αλήθεια λέει. Μα τι συμβαίνει? Είναι στα αλήθεια απίστευτο. Ζήτω! Ζήτω! Τα καταφέραμε! Τα καταφέραμε! Ζήτω! Ζήτω! Τα καταφέραμε! Ζήτω! Ζήτω! Κάτι συμβαίνει με το βράχο. Νομίζεις, ε? Όταν απομακρυνθείς μισό μέτρο από το βράχο, τότε σταματάει να σε επηρεάζει. Μπορεί ο βράχος να έχει πέσει στο παρελθόν από κάποιο μετεωρίτη και να υπάρχει κάτι που δεν το έχει ανακαλύψει η επιστήμη. Αυτό το πράγμα μπορεί να εκπέμπει ακτίνες που ενεργοποιούν το μυαλό. Κάπου είχα διαβάσει ότι ο άνθρωπος χρησιμοποιεί μόνο το 1/10 του μυαλού του. Μόνο το 1/10 όλοι μας? Εσύ, ακόμα λιγότερο. Καταπληκτικό! Την εποχή των διαγωνισμών θα έρθουμε όλοι εδώ στο βράχο μας να διαβάσουμε και θα γράψουμε φανταστικά. Για σκέψου, μαθηματικά, αρχαία. Περίμενε. Νομίζεις πως θα μας αφήσουν να ξανάρθουμε? Και τους τρεις? Κανέναν απολύτως. Και βέβαια, μόλις ανακαλύψουν το μέρος θα έρθουν επιστήμονες από όλο τον κόσμο. Και τι θα κάνουμε εμείς τότε? Θα πρέπει πάλι να διαβάζουμε. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να υποσχεθούμε ο ένας τον άλλον ότι δεν θα το πούμε πουθενά. Ναι. Θα δώσουμε όρκο. Θα το βάλουμε? Δεν έχει σημασία πού. Ας το βάλουμε εκεί τότε. Όχι, λίγο πιο εκεί. Γιατί περνάνε άνθρωποι από εδώ.
Ελάτε, παιδιά! Ελάτε να διαβάσουμε! Ξέρεις τι σκέφτομαι, Γιάννο? Ότι μπορεί να τα ανακαλύψουν πριν από μας. Ανοησίες. Ποιος θα σκεφτόταν να κάνει τα μαθήματά του εδώ πάνω στα βράχια? Είναι σαν να κερδίζεις τον πρώτο αριθμό του λαχείου. Γιάννο, φέρε και τη βιολογία μου. Περίμενε. Ρία, Ρία, έλα εδώ. Ρία, Ρία, έλα εδώ. Έλα, Ρία. Έλα, καλό μου κορίτσι. Έλα, 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 κάτσε εδώ. Πρέπει να σου μάθω κόλπα. Έλα, Ρία. Χουπ. 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 Ει. Ρία. Ρία. Μα τι έγινε? Είναι βαθιά εκεί που μπήκε. Πρέπει να βρούμε ένα μεγάλο σκηνή για να την τραβήξουμε από εκεί. Θα αργήσουμε να γυρίσουμε. Σε λίγο βραδιάζει. Τότε να τις αφήσουμε φαΐ και να έρθουμε αύριο. Έχω λίγο μαζί μου. Ας συζητήσουμε λίγο για την τελευταία σας έκθεση. Πρέπει να σας πω ότι δεν είμαι τόσο ευχαριστημένη. Δεν καταλαβαίνω γιατί τα βλέπετε όλα τόσο αρνητικά. Τριστάν. Εγώ. Να ακούσουμε τώρα την καλύτερη, τη Σοντρούσοβα. Διάβασέ τη μας, Ντάνκα. Το έτος 2000 η γη θα είναι γεμάτη από μεγάλες πόλεις. Αυτές θα υπάρχουν μεγάλοι δρόμοι, ποταμοί, σιδηρόδρομοι και όλοι οι άνθρωποι θα είναι πολύ ευτυχισμένοι. Οι συγκοινωνίες θα γίνονται με ατομική ενέργεια. Όλες οι σκληρές δουλειές θα γίνονται από τα ρομπότ και τις μηχανές που θα ελέγχονται από κομπιούτερς. Οι άνθρωποι θα τρώνε υποκατάστατες τροφές και θα δουλεύουν μόνο σε καλλιτεχνικά δημιουργικές εργασίες. Όλοι μας τότε θα χορεύουμε, θα τραγουδάμε, θα ζωγραφίζουμε εικόνες και θα φτιάχνουμε ωραία γλυπτά. Καλημέρα. 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 Τα ακούσατε? Ποιο? Να το. Κάτι που ακούγεται σε αυτόν τον βράχο εκεί. Και τι είναι αυτό που ακούσατε? Να... ένας ήχος. Τι ήχος? Ποιος ήχος? Μπορεί και να το φανταστήκατε. Αντίο, αντίο, αντίο. Αντίο. Πέτρο. Έλα. Πάρε αυτό. Γιάννο! Πιάσε! Θα σε βοηθήσω. Λοιπόν, κατεβαίνω κάτω. Κατεβάστε με λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα. Σιγά σιγά. Σιγά σιγά, λίγο ακόμα. Σε λίγο θα την πιάσω. Ελάτε, αρχίστε να με τραβάτε, την έπιασα. Έλα, Ρία. Έλα, καλή μου, Ρία. Έλα. Είναι καλά. Είδες τίποτα εκεί κάτω? Όχι. Χρειαζόμαστε φακούς και μακρύτερα σκοινιά. Και ποιος τα κατέβει? Εγώ. Ίσως να είναι τίποτα κακό εκεί κάτω. Αφού δεν έπαθε τίποτα ως... Κοιτάτε! Δεν είναι καταπληκτική? Πέτρο, μου φαίνεται πως η τρύπα είναι η είσοδος της σπηλιάς. Πρέπει να την καλύψουμε. Δεν ξέρεις τι μπορεί να έχει εκεί μέσα. Θα ξανάρθουμε όμως. Και τότε θα το ανακαλύψουμε. Κοίτα, κοίτα τι βρήκα.
Για πες μου, βρήκατε τίποτα εκεί πάνω? Όχι. Ναι, κάτι βρήκατε. Καλύτερα να μου το πεις. Και σαν τι έπρεπε να βρούμε? Οτιδήποτε κι αν είναι, ίσως είναι κάτι ασυνήθιστο. Κι αν είναι μικρέ, να πάτε να το αφήσετε εκεί. Γιατί? Πριν από μερικά χρόνια, πριν να ελευθερωθούμε, οι Γερμανοί κάτι έφτιαχναν εκεί πάνω στα βράχια του Δράκου. Ίσως αποθήκες με όπλα, ποιος ξέρει. Με παρακολουθείς? Ναι. Και τι έγινε, βρέθηκε τίποτα? Οι στρατιώτες μας έψαξαν εκεί, αλλά δεν ήθελαν να σκαρφαλώσουν στα βράχια και να κατέβουν κάτω. Για μας είναι ένα ιστορικό μνημείο και δεν ήθελαν να το καταστρέψουν. Πες της μαμάς σου ότι θα είμαι εκεί σε μια ώρα. Είναι, νομίζω, κάτω ακριβώς από το βράχο του Δράκου. Μου έδωσαν την άδεια τελικά. Είναι εδώ, εδώ είναι το δάσος. Κάπου εδώ γύρω. Είμαι έτοιμος, μα δεν έχω τους ανθρώπους για να ξεκινήσω τη δουλειά. Γεια σας. Καλησπέρα. Γεια σας, κύριε. Ελάτε, ελάτε να πιούμε μαζί κάτι. Ας πιούμε κάτι. Κοντά στο βράχο του Δράκου. Πάνω στην κορυφή? Ναι, στην κορυφή. Α, τι? Όχι ακριβώς, πιο κάτω, περίπου 500 μέτρα. Ο Γιάννος έλεγε ότι θα σας ενδιέφερε αν σας το λέγαμε. Βλέπετε, και κανείς δεν με πίστευε. Με απασχολούσε καιρό. Η θρύλη είναι αληθινή, να το ξέρετε πάντα αυτό, παιδιά. Η αλήθεια κρύβεται σε αυτούς, όπως ο Δράκος κάτω από τα βράχια. Καλά μου παιδιά, καλά μου παιδιά, σε εσάς ανήκουν τα συγχαρητήρια. Πρέπει να αρχίσουμε αμέσως. Πρώτα θα χαράξουμε την περιοχή και μετά θα αρχίσουμε να σκάβουμε ξανά και ξανά. Στην υγειά σου. Εύχομαι να βρείτε κι άλλους θησαυρούς. Σαν κι αυτόν εδώ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Πάνω σε αυτό το βράχο. Εκεί θα ψάξουμε. Παιδιά, τι βρήκατε εκεί πάνω? Τον κόλο μιας μαϊμούς. Πήρε ξαφνικά καλούς βαθμούς και μας κάνουν τους ξύπνους. Θα το βρω μόνη μου. Τι είδες, πες μας. Αυτό που βρήκαν στη σπηλιά ήταν ένα πτώμα. Ρε, παιδιά, κοιτάξτε. Τι? Αυτό που βρήκατε ήταν ένα πτώμα. Να αφήσουμε το σκυλί εδώ. Θα μας είναι εμπόδιο. Συμφωνώ. Πρέπει να το αφήσουμε εδώ. Μπόρις, γρήγορα πρέπει να φύγουμε. Πριν να τους ξυπνήσουμε όλους. Προσέχετε, παιδιά, έρχεται ο γέρος. Καλημέρα, τρελόπαιδα. Πώς και ξυπνήσατε τόσο πολύ? Καλημέρα. Καλημέρα. Η μητέρα μου κοιμάται. Α, ναι. Η μαμά σου θα ανησυχήσει που φεύγεις τόσο πρωί, έτσι? Μην ανησυχείς. Θα την ησυχάσω εγώ. Αλλά πού πάτε τέτοια ώρα? Να, εκδρομή πάμε. Θα γυρίσουμε το απόγευμα. Αχα, έχω να σας δώσω κάτι να φάτε. Ένα καλοψημένο καλαμπόκι. Γιάννο, κράτα τα κι εσύ λίγο. Κουράστηκα. Πάρε τη φωτογραφική μηχανή. Μα γιατί τα έφερες όλα αυτά μαζί σου? Δεν πάμε για πικνίκ? Και δεν είναι κακό αν βάλουμε φωτιά και ψήσουμε κανένα καλαμπόκι και μερικές πατάτες.
σπόρες, την έδεσες καλά τη ρία. Και βέβαια, μα γιατί ρωτάς. Γύρνα να δεις. Περίμενε να δέσω ένα κόμπο. Γιάννο, κι αν έχει τίποτα σκελετούς. Τι σκελετούς? Απ' τους αρχαίους Σλάβους, τους προγόνους. Οι πρόγονοι δεν δαγκώνουν. Πάρε, και πρόσεχε. Ναι. Γεια. Γιάννο! Αφήστε σιγά σιγά το σχοινί. Χαζός είσαι. Μα τι κάνετε τώρα? Εντάξει είμαι. Βλέπεις τίποτα? Υπάρχει ένα τούνελ, ένα πέρασμα εδώ. Και κάτι είναι εκεί στο βάθος. Τι είναι? Πού είναι ο Γιάννος? Εκδρομή. Πού? Πήγε εκδρομή. Από ό,τι ξέρω η εκδρομή ήταν για αύριο. Είπες πως μπορεί να πάει. Έφυγε σήμερα με τα παιδιά, μην ανησυχείς. Παράτα λίγο το πλυντήριο και έλα εδώ. Είναι πολύ μεγάλο. Σβήσε το φως για λίγο. Σβήσε το φως. Αγά! Μήπως είναι καλύτερα να γυρίσουμε? Είσαι τρελός. Τώρα! Πρέπει να βρούμε τι είναι εκεί μέσα. Δεν άκουσες τι σου είπα? Σβήσε το φως. Τι είναι αυτό? Ίσως να είναι καμιά παλιά αποθήκη των Γερμανών. Φαίνεται σαν είσοδος. Ας δούμε. Περίμενε. Και αν είναι σφραγισμένη? Αν ήτανε θα σφράγιζαν την είσοδο της σπηλιάς, όχι αυτό. Νομίζω πως πρέπει να πάμε πίσω, να το πούμε. Μπορεί να είναι μόνο ένας πανικός. Αλλά νομίζω πως πρέπει να τα ξαναπούμε. Ναι, ξέρω. Έπρεπε να το καταλάβω. Ποιο? Δεν ξέρω. Ένα είναι σίγουρο. Ότι κάτι δεν πάει καλά. Ο Πέτρος έχει μόνο καλούς βαθμούς τελευταία στο σχολείο. Όλες του οι ασκήσεις σωστές και οι βαθμοί καλοί. Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι που μας ανησυχεί. Βλέπετε, και οι καθηγητές ανησυχούν για αυτό που συμβαίνει. Η γυναίκα μου και εγώ παρατηρήσαμε κάτι ύποπτο. Και αυτό ακριβώς θέλω να σας ρωτήσω. Αν είδατε καμιά αλλαγή σε αυτούς τελευταία? Κάτι γυαλίζει εκεί. Φώτισε πιο μακριά. Πρόσεχε! Εσείς μείνετε εδώ. Εγώ θα προχωρήσω κι άλλο. Τι πας να κάνεις? Κι αν είναι παγίδα? Μα τι μπορεί να είναι? Αν έχει ραδιενέργεια. Πέτρο, τι του έκανες? Τίποτα. Μόνο το ακούμπησα. Κάτι συμβαίνει με αυτό το μηχάνημα. Καλύτερα να φύγουμε. Έχει μνήμη. Γιάννο, κοίτα.
Πέτρο, μα τι έκανες τώρα? Τίποτα. Μόνο κούνησα το φως του φακού μου στον τοίχο. Δεν ακούμπησα τίποτα. Νομίζω πως είδα κάτι στην μπάλα λίγο πιο πριν. Τι? Δεν ξέρω. Η εικόνα δεν ήταν καθαρή. Ξέρετε τι ανακαλύψαμε? Εγώ το ανακάλυψα, όχι εμείς. Τώρα ας δούμε τι μπορεί να κάνει. Πέτρο, η πόρτα έκλεισε. Μα τι έκανες? Πώς θα βγούμε τώρα? Γιάννο, μπορείς να μην κοιμηθούμε? Ακούτε, παιδιά, δεν πρέπει να κοιμηθούμε. Πέτρο. Είδα ένα πολύ κακό όνειρο.
Εγώ νομίζω πως ήμασταν ανέστητοι. Πώς έγινε? Δεν ξέρω. Ίσως ο αέρας. Μόνο ο Πέτρος. Ξέρε τι έκανε με το φακό. Ήρθε το τέλος. Έχεις δίκιο. Για θυμίσου τι μας είχαν πει. Ένα πτώμα. Μην ανησυχείτε, θα μας βρουν. Προσεξάτε. Τι είπε ο ξεναγός. Θα έρθουν να σκάψουν. Το σκηνή μας είναι ακόμα εκεί πάνω. Και από τα πράγματα θα το καταλάβουν. Σε λίγο θα ακούσουμε φωνές και μετά θα μας χτυπήσουν την πόρτα. Και θα μας βρούνε, θα δείτε. Είχα κλέψει το χάρτη. Προσέξατε. Δεν είμαστε πια στη σπηλιά. Έχουμε αποκλείσει όλη την περιοχή. Όλοι οι δρόμοι ελέγχονται. Ελέγχουμε όλη την περιοχή. Ψάχνουμε για 3 παιδιά. Δώστε μας τα ονόματά τους και την περιγραφή τους. Δώστε μας ονόματα και περιγράψτε μας τα 3 παιδιά που χάθηκαν. Πρέπει να φύγουμε από εδώ. Κοιτάξτε τι βρήκα. Έχει κι άλλες εδώ. Χωρίς νερό όμως τι θα κάνουμε. Πόσο φαγητό μας έχει μείνει? Δεν πήραμε πολύ. Μα πόσο έχουμε? Για μια εβδομάδα. Πρέπει να μας στάσει μια εβδομάδα. Υπάρχει κι άλλος τρόπος. Αφρική. Μα πώς ήρθαμε ως εδώ? Να βγούμε έξω. Κι αν είναι παγίδα? Μπορεί να έχει φίδια. Ρία. Ρία. Μη βγαίνεις. Ρία. Κοιτάξτε παιδιά, είναι καλά. Δεν έπαθε τίποτα. Πάμε. Δεν πρέπει να ακουμπήσουμε τίποτα. Γιάννο, ξέρεις κάτι? Ίσως όλα αυτά να τα ονειρευόμαστε. Όλοι μαζί, την ίδια ώρα? Τώρα ονειρεύομαι εγώ. Ο Γιάννος έχει δικό του όνειρο και εμείς είμαστε στο όνειρό του. Και ο Πέτρος το δικό του. Μπορείς όνειρο. Μπορείς μην είσαι τόσο χαζός και προχώρα.
Ξέρω ότι τα ονειρευόμαστε όλα αυτά. Προχωράμε τόση ώρα και ακόμα δεν βρήκαμε τίποτα. Μα τι θες να βρεις? Δεν βλέπεις? Δεν έχει σπίτια, δρόμους, τίποτα, ούτε ανθρώπους. Δεν είναι παράξενο? Κοίτα, δεν υπάρχει τρόπος να ζήσει κανείς εδώ. Πρέπει να συνεχίσουμε. Θυμάται κανείς σας το δρόμο της επιστροφής? Μπόρις, δώσε μου λίγο το φτιαράκι. Φανταστείτε ότι είμαστε σαν το Ροβινσόν Κρούσου. Ή τα παιδιά από το βιβλίο «Δύο χρόνια διακοπές». Όλοι τώρα θα περιμένουν να γυρίσουμε. Γιατί το λες αυτό? Γιατί όλοι ξέρουν πως είμαστε πάνω στη γη. Πέτρο, τι φυτεύεις εκεί? Να, έτσι, σε περίπτωση που... Ποιος ξέρει πόσο καιρό θα μείνουμε εδώ? Τρελάθηκες? Ακόμα κι αν φυτρώσει κάτι εδώ, δεν σωζόμαστε. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς βρεθήκαμε εδώ. Υπάρχει μια εξήγηση. Ποια? Ούφο, ξέρεις αυτά τα άγνωστα αντικείμενα που έρχονται από άλλους πλανήτες? Αυτά μας έφεραν εδώ. Καταπληκτικό. Ένα ούφο στην πόλη μας. Πέτρο, μπορείς να δώσεις καμιά άλλη εξήγηση? Ανακαλύψαμε το μέσο μεταφοράς τους. Γι' αυτό μας έφεραν εδώ. Μπορεί να είναι εδώ μπροστά μας και να μην τους βλέπουμε. Πέτρο, γιατί τα λες αυτά τώρα? Μπορείς, κάνε γρήγορα, πεινάω πολύ. Σε λίγο θα είναι έτοιμο. Δεν είναι απέσια εδώ? Βρίσκεστε στο πλανήτη Γουρίτα. Ακούστε με και θα σας πω τι ακριβώς συνέβη. Ώστε τελικά μας απήγαγαν. Όχι. Εσείς οι ίδιοι ενεργοποιήσατε το διαστημόπλοιο. Λουρίντα. Πόσο μακριά είναι από τη γη? Πόση ώρα πετάγαμε? Πόση ώρα, πόσο μακριά? Τι σημασία έχουν όλα αυτά? Μόνο οι μικροί σκέφτονται ότι υπάρχει ένα σύμπαν. Από πού μας μιλάς? Περίμενε. Πρέπει να σου μιλήσουμε. Ποιος είσαι? Πού είσαι? Από πού μας μιλάς? Ξέρετε τι μας είπε? Ότι δεν είμαστε στη γη. Ένας παράξενος πλανήτης. Δεν τον ξανάκουσα ποτέ. Τουλάχιστον να μας έλεγε ποιος είναι και από πού μας μιλούσε.
Τι να του συνέβη? Μάλλον θα πνίγηκε. Σε τόσο λίγο νερό. Ή θα δηλητηριάστηκε. Από τι? Κοίτα το νερό. Κοίτα το χρώμα του. Από τι να είναι? Ίσως από τη βροχή. Η βροχή συγκεντρώνει πολλά μικρόβια. Αυτά τον σκότωσαν. Καλύτερα να τον αφήσουμε. Δεν δουλεύει. Κοίτα. Χωρίς αυτόν είμαστε χαμένοι. Πρέπει να τον βρούμε. Δεν πρέπει να περιμένουμε να μας αναζητήσει ή να μας μιλήσει. Αυτά μείνανε. Παιδιά. Το τελευταίο. Δώσ' το σε μένα. Πρέπει να το μοιραστούμε. Γιάννο, σε παρακαλώ. Περίμενε. Τι θα κάνουμε με αυτούς? Ποια θα είναι η διαφορά? Δεν πειράζει. Τους περιμέναμε. Όχι, περιμέναμε βοήθεια. Και τι ήρθε? Παιδιά. Θα έχουν πρόβλημα. Οι δικοί μας δεν τους ξέρουν. Δεν ξέρουμε ούτε τι θα τους κάνουμε. Ria!
Ας την! Μπόρις! Μπόρις, τι σου συνέβη? Μην ανησυχείς, θα γίνεις καλά. Θα γυρίσουμε πίσω και θα σε περιποιηθούμε. Θέλω να πάω σπίτι μου. Θα μας βοηθήσει αυτός ο γέρος? Καταλαβαίνετε ότι είμαστε οι πρώτοι που έρχονται σε αυτόν τον πλανήτη και θα τους πούμε όλα όσα είδαμε και ακούσαμε. Ήρθαμε εδώ, Πέτρο. Τι θα κάνουμε? Δεν βρήκαμε ακόμα τρόπο να σας στείλουμε πίσω. Αλλά προσπαθούμε. Τι θα γίνει με εμάς? Πρέπει να περιμένετε. Εδώ? Κάπου εδώ κοντά. Σας παρακολουθούμε. Δεν θα δούμε τον πολιτισμό της Λουρίντα? Τον είδατε ήδη. Όλοι αυτοί ήταν Λουριντιανοί? Και έτσι ζουν? Ήμασταν πολύ δυνατοί παλιά. Η Λουρίντα έδειχνε τα έργα της από τη δύναμη και την ενέργεια των παιδιών της. Η δύναμή μας βασιζόταν στην τεχνολογία. Ήταν πολύ αργά όταν καταλάβαμε ότι σιγά σιγά μολύναμε τον αέρα, το νερό και τον ήλιο. Αυτό έγινε όταν αποφασίσαμε να επισκεφτούμε τον πλανήτη σας. Αλλά δεν μπορέσατε να μας βοηθήσετε. Θα μπορούσατε όμως. Δεν είχατε αρκετή σοφία. Οι πρόγονοί σας ζούσαν κάτω από προκαταλήψεις και δυσαρμονίες. Η γη μας πριν από 1000 χρόνια άλλαξε πάρα πολύ. Το τρίτο διαστημόπλοιο παρέμενε εκεί ακριβώς από όπου ήρθατε. Ως την ημέρα που θα συναντήσουμε τα ίδια ή παρόμοια προβλήματα, θα περιμένουμε μέχρι να έρθετε να μας δείξετε τη σωστή λύση. Θα έχουμε τότε επιστρατεύσει όλες μας τις δυνάμεις. Αλλά δεν ξέρουμε το πώς θα μείνουμε ενωμένοι. Ακόμα και τότε, όταν χρησιμοποιήσαμε κάθε δυνατό μέσο για να σωθούμε, ακόμα και τότε ήταν αργά. Ο αέρας έγινε τόσο βρώμικος που ήταν αδύνατο να τον αναπνεύσεις.
Ο ήλιος αρνήθηκε να μεγαλώσει τα φρούτα μας. Όλες οι καλλιέργειες ξεράθηκαν και η γη έγινε μια μεγάλη έρημος. Οι άνθρωποι άρχισαν να πεθαίνουν. Και κάθε βροχή ολοκλήρωνε το μεγάλο κακό. Μεγάλη καταστροφή. Από όλο τον πλανήτη μόνο λίγοι έμειναν ζωντανοί. Η φτωχή αυτή κάτι που είδατε. Και εμείς οι επιστήμονες, που δεν έχουμε πια τα μέσα να έρθουμε σε εσάς. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε μόνο είναι κύκλοι γύρω από τη Λουρίντα. Πέθανε πια αυτός ο πλανήτης. Μα είναι ακόμα ζωντανή. Ναι, αλλά είδες πως. Γιατί δεν τους βοηθάτε? Δεν μας εμπιστεύονται πια. Ζουν σε ένα συνεχή φόβο από την καταστροφική βροχή. Είχαμε μια ελπίδα, μα και αυτή έσβησε. Περιμέναμε βοήθεια. Και ήρθατε εσείς. Ίσως κάτι να θέλει. Πέτρο! Μην πας, Πέτρο! Πέτρο! Γυρνά πίσω! Σταμάτα! Πέτρο! Μην πας! Σταμάτα, Πέτρο! Μόγκα, Λουρίντα, 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 ναι, ξέρω. Νερό. Δεν έχουμε καθόλου νερό. Κοιτάξτε, αυτά θα είναι τα εργοστάσια που μας είπε. Δεν έχουν μείνει και πολλά από αυτά. Δεν είναι τρομερό? Πρέπει να ξέρουν πάρα πολλά. Να μπορούσαμε να τους βοηθήσουμε κάπως. Thank you.
Παιδιά! Ελάτε! Θα σας τραβήξω μια φωτογραφία. Δεν σκοτώνει πια. Μόγκαμ, πρόσεξε. Η Λουρίντα θα ζήσει. Σωθήκαμε! Μου φαίνεται ξαναρχίζει η ζωή. Πρόσεξε! Το ταξίδι σας έφτασε στο τέλος του. Θα σας στείλουμε πίσω στη γη. Ησυχάστε παρακαλώ. Εμπιστευτείτε μας. Προσπαθούμε όλα τα αποθέματα ενέργειας που μας έμειναν να τα χρησιμοποιήσουμε. Θα σας επιστρέψουμε στο σημείο από που ξεκινήσατε να μας βρείτε. Θα ταξιδέψετε τώρα. Υπάρχει όμως ο κίνδυνος να ξεχάσετε τα όσα είδατε στην Λουρίντα. Μη μας λυπάστε άλλα. Τώρα θα τα καταφέρουμε εδώ.
θα επισύσουν. Χαζί, να κουβαλάμε τους υπνοσάκους και να κοιμόμαστε στο γρασίδι. Μπόρις, Μπόρις, πού είναι η ζακέτα σου? Εδώ είναι, θα τη βάλω. Ρία, Ρία, έλαβω. Παιδιά, πάμε στο σπίτι. Αλτ! Τι κάνετε εδώ? Τίποτα. Ήμασταν εκδρομή. Πώς μπήκατε εσείς εκεί, ε? Η περιοχή είναι αποκλεισμένη. Γιατί είναι αποκλεισμένη? Να μη σας νοιάζει. Μπρος. Πηγαίνετε, μπρος. Μπρος. Αλτ! Τα ονόματά σας. Ακούστηκαν με αλφαβητική σειρά οι ηθοποιοί: Μάνος Βενιέρης, Ελένη Δακορώνια, Γιάννης Καλατζόπουλος, Τατιάνα Λίγαρη, Τάσος Μασμανίδης, Σπύρος Μπιμπίλας,
Αργύρης Παυλίδης, Κατερίνα Πετούση, Κώστας Πανουριάς, Τάσος Ράμψης, Γιώργος Χριστόπουλος. Μετάφραση Κίμωνας Τριαντάφυλλος. Τεχνική επεξεργασία Αριστίδης Τσιρίκος. Προσαρμογή κειμένου, σκηνοθετική επιμέλεια Νίκος Πόγκας. Η μεταγλώττιση έγινε στο στούντιο 87.